στεκόμαστε στο πλευρό και, δίνουμε τη μάχη κι εμείς από τη δική μας πλευρά στα τεράστια προβλήματα και στα αιτήματα που βάζουν οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων των ειδικών σχολείων του Δήμου Αθήνας. Δεν θα μακρηγορήσω, δεν είμαστε πρώτη φορά εδώ. Έχουμε παρέμβει και το προηγούμενο διάστημα. Στεκόμαστε στο πλευρό τους. Τα προβλήματα είναι γνωστά. Τα ζητήματα και τα αιτήματα είναι συγκεκριμένα. Και θέλουμε από εδώ φεύγοντας να πάρουμε συγκεκριμένες απαντήσεις και αποφάσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο, τους ώστε τα αιτήματα που βάζουμε να γίνουν δεκτά. Δεν δίνεται, δεν είναι δυνατόν, δεν είναι στο 21ο αιώνα, στο 2023, στον μεγαλύτερο δήμο της χώρας, στον πρωτεύουσα της χώρας, να έχει τα λίγα ειδικά σχολεία, τα οποία στεγάζονται σε κτίρια κατάλληλα, με αποτέλεσμα να, σε περίπτωση, να αναγκαζόμαστε να λέμε ότι θα κάνουμε το σταυρό μας, να μην πιάσει καμία πυρκαγιά, να μην γίνει κανένα σεισμός, γιατί αν θα γίνει κάτι τέτοιο, θα έχουμε νέα μικρότερα Τέμπη. Και θα ψάξουν να βρουν πάλι τον υπεύθυνο, είτε τον διευθυντή, ένα νέο σταθμάρχη. Εμείς δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτό το πράγμα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι και το πρόβλημα είναι διαχρονικό και από τις δημοτικές εδώ αρχές και τη σημερινή, αλλά και την κυβέρνηση και τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό εμείς δεν θα το αφήσουμε. Γιατί στο κράτος μας βλέπει σαν κόστος, ενώ εμείς θέλουμε να ζούμε σαν άνθρωποι. Εσείς μετράτε κέρδη και ζημιές, ενώ εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές. Και οι ζωές των παιδιών μας είναι ανεκτίμηση της αξίας και δεν θα αφήσουμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πολύ.